Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην Beyond TV τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Τάκη Παπαδόπουλο. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, γιατί πραγματικά θα ήθελα να συζητήσουμε για την περιφέρειά σας, που είναι μια ψηφιακή περιφέρεια και έχετε έτσι πολλά να δώσετε στους πολίτες που εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαστε πάντα εδώ. Και θέλουμε να βοηθάμε και θέλουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία πια έχει γίνει θεσμός. Είναι μια έκθεση που χαρακτηρίζει το οικοσύστημα το ψηφιακό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η αλήθεια είναι ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσπαθούμε και έχουμε σε εφαρμογή και τρέχουμε πάρα πολλά ψηφιακά προγράμματα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πάρα πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες. Τελευταία ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχουμε και προσπαθούμε να ψηφιοποιήσουμε όλα τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδουμε και δίνουμε στους πολίτες. Είναι ένα μεγάλο project. Από εκεί και πέρα τρέχουμε και άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με πυρασφάλεια, που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικώς προσπαθούμε να είμαστε μια μοντέρνα περιφέρεια. Ξέρετε, η Πάτρα χαρακτηρίζεται και από την καινοτομία και από τα ψηφιακά, θα μπορούσε να πει κανείς. Έχουμε πολλές εταιρείες τεχνολογίας που ασχολούνται με τα ψηφιακά. Είναι εταιρείες, startup, εταιρείες που έχουν προκύψει από τους απόφοιτους των τριών πανεπιστημίων που υπάρχουν στην Πάτρα. Ξέρετε, στην Πάτρα έχουμε το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τμήματα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη δίκευση στους τομείς αυτούς. Υπάρχει ένα οικοσύστημα το οποίο είναι περίπου 20-25 startup εταιρείες, αλλά και πολλές άλλες του χώρου που φτάνουν κοντά σε 70, απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους, που είναι και το πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο οικοσύστημα το οποίο στην τεχνολογία ειδικά και στα ψηφιακά είναι, νομίζω, σε πολύ ψηλό επίπεδο σε σχέση με την Ελλάδα, και αυτόν τον καιρό προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να ομογενοποιήσουμε το σύστημα, το οικοσύστημα αυτό, να δημιουργήσουμε ενδεχομένως και ένα hub καινοτομίας και να μαζέψουμε όλες αυτές τις εταιρείες μαζί. Έχουμε διάφορα πράγματα που κάνουμε και τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και νομίζω ότι πάμε καλά γενικώς πάνω σε αυτά. Άλλωστε είναι το μέλλον. Κακά τα ψέματα, η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι το μέλλον. Είναι εδώ, θα έλεγα, ήδη έχει ξεκινήσει. Είναι εδώ έχει και ανάπτυξη ήταν... και πολύ δρόμο ακόμα, βέβαια, αλλά έχει ξεκινήσει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια και μας πήγαν πολύ πίσω, εννοώ την πανδημία κτλ., μας πήγαν πολύ πίσω σε άλλους τομείς. Στα ψηφιακά μας έκαναν δύο βήματα μπροστά. Γιατί αναγκαστήκαμε, και φάνηκε η Ελλάδα ότι ήταν έτοιμη όμως, αναγκαστήκαμε να τρέξουμε πολύ περισσότερο αυτές τις δράσεις, έτσι ώστε να τα απεξέλθουμε σε αυτό που είχε συμβεί στη χώρα μας για τα δύο τελευταία χρόνια. Βέβαια, η ανάπτυξη, η τεχνολογία χρειάζονται χρηματοδότηση. Ποια είναι τα εργαλεία που έχετε εσείς ως περιφέρεια, ευρωπαϊκά προγράμματα και τι άλλο? Ευρωπαϊκά προγράμματα, σίγουρα συμμετέχουμε σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, όπου είναι ένας τρόπος άντλησης χρημάτων. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας δικός μας προϋπολογισμός που φτάνει φέτος τα 15 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Είναι στα πλαίσια της RIS3, όπου το επόμενο χρονικό διάστημα, τον επόμενο μήνα, θα βγουν οι προσκλήσεις και για την αγροδιατροφή και για την ιατρική τεχνολογία και για τα ψηφιακά, και θα βγουν προσκλήσεις ώστε να έρθουν οι εταιρείες της περιοχής να χρηματοδοτηθούν προκειμένου να δημιουργήσουν καινοτόμα και κατά περίπτωση και ψηφιακά προϊόντα προκειμένου να αναπτύξουν τις εργασίες τους και τις δικές τους επιχειρήσεις. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Είχαμε ξεκινήσει από 10-11 εκατομμύρια, νομίζω θα φτάσει κοντά στα 15, και καταλαβαίνετε ότι αυτό για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία στην έκθεση. Να είστε καλά.